Για το ΚΚΕ, η πιο ειλικρινής ένδειξη σεβασμού στην ημέρα μνήμης των εκατοντάδων χιλιάδων θυμάτων της Μικρασιατικής Εκστρατείας και Καταστροφής, είναι να φωτίσει στο λαό τα διδακτικά συμπεράσματα που με επώδυνο τρόπο προέκυψαν από αυτή. Ιδίως σε μια περίοδο όπως η σημερινή, όπου τα σύννεφα του πολέμου πυκνώνουν πάνω από τους λαούς όλου του κόσμου, περισσότερο από κάθε άλλη φορά τα τελευταία χρόνια. Η Ιμπεριαλιστική Εκστρατεία και η Μικρασιατική Καταστροφή του 1922, μέσα από το βαρύ φόρο αίματος των λαών της περιοχής, τον ξεριζωμό, την άγρια εκμετάλλευση όσων ήρθαν στην Ελλάδα ως πρόσφυγες, προσφέρουν πολύτιμα συμπεράσματα για τους εργαζόμενους, το λαό και την νεολαία στο σήμερα. Σημειώνουμε ορισμένα μόνο εξ αυτών. Πρώτον, ότι ο υπερελιστικός πόλεμος είναι σάρκα από τη σάρκα του καπιταλιστικού εκμεταλλευτικού συστήματος. Ακολουθεί και ακολουθείται από συμφωνίες ειρήνης με το πιστόλι στο κρόταφο των λαών, μέχρι οι σφοδροί ανταγωνισμοί για τον έλεγχο των αγορών, των σφαιρών επιρροής, των δρόμων μεταφοράς ενέργειας και εμπορευμάτων, να μην χωράνε στα πλαίσια των ειρηνευτικών συμφωνιών και να απαιτούν να μιλήσουν τα όπλα. Γι' αυτό και οι λαοί δεν πρέπει να στοιχίζονται με την αστική τάξη, δεν πρέπει να εμπιστεύονται τις κυβερνήσεις και το κράτος, γιατί τα σχέδιά τους, άμεσα ή μεσοπρόθεσμα, είναι σε βάρος των λαών, είτε απαιτώντας το αίμα τους, είτε και άλλες θυσίες για τους πολεμικούς εξοπλισμούς. Η Μικρασιατική καταστροφή, πέρα από τα εκατοντάδες χιλιάδες θύματα, ξερίζωσε εκατομμύρια Ελλήνων, Τούρκων, Αρμενίων, ενώ έφερε τους Έλληνες πρόσφυγες στην Ελλάδα. Μεγάλο μέρος τους γυναίκες και παιδιά και τους έριξε στη φτώχεια και στην πιο σκληρή εκμετάλλευση, στα καπνεργοστάσια, στα εφαντουργία, στα μονδιστράδικα, υπηρετικό προσωπικό στα σπίτια των αστών. Δεύτερο συμπέρασμα. Οι λαοί πρέπει να έχουν επαγρύπνηση και ετοιμότητα να οργανώσουν τη δική τους άμυνα, να περάσουν στην αντεπίθεση. Να μην υποταχτούν στα καλέσματα της εθνικής ενότητας, του εθνικού συμφέροντος και στα αιματοβαμμένα σχέδια της αστικής τάξης. Να πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους για να υπερασπιστούν τη δική τους πατρίδα, όπου ο ίδιος ο λαός θα διαφεντεύει τον τόπο, θα έχει τα κλειδιά της οικονομίας στα χέρια του και τίποτα δεν θα τον χωρίζει από τους άλλους λαούς. Τρίτον, καμιά υπεριαλιστική συμμαχία δεν είναι συμπαγής και αίτητη. Οι αντιθέσεις φουντώνουν και στο εσωτερικό της. Η ιστορία της Μικρασιατικής Εκστρατείας δείχνει περίτρανα ότι η αφαιρεγκαιότητα των πιο ισχυρών σύμμαχων καπιταλιστικών κρατών προς τα λιγότερα ισχυρά είναι εκδήλωση στοιχείου των ενδοϊμπεριαλιστικών αντιθέσεων του ανταγωνισμού, ο οποίος διέπεται από την αρχή «ο θάνατός σου η ζωή μου». Οι ισχυρότεροι έχουν πλεονέκτημα σε νέες κινήσεις, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει μεταξύ άλλων και στην εγκατάλειψη των ασθενέστερων συμμάχων τους. Έτσι έκαναν και οι υπεριαλιστικές δυνάμεις, οι νικητές του Πρώτου Παγκοσμίου Υπεριαλιστικού Πολέμου, που άδειασαν το ελληνικό κράτος κατά την εξέλιξη της Μικρασιατικής Εκστρατείας. Το ίδιο συνέβη δεκαετίες αργότερα και στην Κύπρο. Το ΚΚΕ έχει πολλές φορές αποκαλύψει τα παζάρια ανάμεσα στις αστικές τάξεις Ελλάδας και Τουρκίας, τα σχέδια που είναι σήμερα σε εξέλιξη κάτω από την ομπρέλα ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκής Ένωσης για απαράδεκτες διευθετήσεις σε Αιγαίο και Κύπρο, για εκχώρηση κυριαρχικών δικαιωμάτων στο Αιγαίο και επισφράγηση της διχοτόμησης στην Κύπρο, προκειμένου να υπάρχει σταθερότητα στην νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ. Το ΚΚΕ είναι το μόνο κόμμα που καταγγέλει την εμπλοκή της χώρας μας στους πολεμικούς σχεδιασμούς ΗΠΑ, ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκής Ένωσης, που καταγγέλει τη στήριξη του κράτους δολοφόνου του Ισραήλ που συνεχίζει να μακελεύει τον Παλαιστινιακό λαό, την αποστολή στρατιωτικών στρατευμάτων σε διάφορες περιοχές του πλανήτη με τεράστιους κίνδυνους για το λαό της χώρας μας, το να χαρίζονται απλόχερα 500.000 ευρώ τη μέρα μόνο για τα πολεμικά πλοία που στέλνονται στην Ερυθρά Θάλασσα. Αυτές οι εξελίξεις απαιτούν ετοιμότητα από το λαό μας, οργάνωση και δράση απέναντι στους πολεμικούς σχεδιασμούς των υπεριαλιστών στα δολοφονικά τους σχέδια. Και το ΚΚΕ δίνει γι' αυτό όλες του τις δυνάμεις. Την ίδια στιγμή,
στο βάθεμα της πολεμικής εμπλοκής, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το πέρασμα στην πολεμική οικονομία συνεπάγεται ένταση της καταστολής και της αντιλαϊκής επίθεσης. Γι' αυτό, μόνο ως πρόκληση φαντάζει ότι την ίδια αυτή ημέρα τιμάται και η Διεθνής Μέρα Δημοκρατίας. Γιατί είναι το κράτος δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η αστική δημοκρατία που ξεζουμίζει τους λαούς με τα προαπαιτούμενα του Ταμείου Ανάκαμψης και τα ματωμένα πλεονάσματα, που μετράει με τη ζυγαριά του κόστους ωφέλους την προστασία της ζωής και της ανάγκης των εργαζομένων του λαού, τη συρρυκνώνει προκειμένου να γιγαντώνονται τα κέρδη των λίγων, που παρουσιάζει ως δικαίωμα τη δουλειά ήλιο με ήλιο, τα 13ωρα και σε πολλαπλά αφεντικά για να τα βγάλεις πέρα, που παρουσιάζει ως φυσικό φαινόμενο ή αναγκαίο κακό την εκτείναξη των τιμών στην ενέργεια, τα τρόφιμα, τα νίκια, το νερό. Είναι το κράτος δικαίου και η αστική δημοκρατία που νομιμοποιεί το δόγμα ουδής εξαιρείται των παρακολουθήσεων, όταν αυτό απαιτεί η εθνική ασφάλεια του κεφαλαίου, που απαγορεύει τις διαδηλώσεις, που διώκει ακόμα και βουλευτές, όπως γίνεται στη Γαλλία, και κατεβάζει βίντεο που δείχνουν τα Ισραηλινά εγκλήματα απέναντι στον Παλαιστινιακό λαό. Είναι το κράτος δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η αστική δημοκρατία που προσπαθούν να υποτάξουν τους λαούς σε ψεύτικα διλήμματα. Έτσι θυμήθηκαν πάλι τον μπαμπούλα της ακροδεξιάς και τα μέτωπα προοδευτικών δυνάμεων, όταν είναι τα σοσιαλδημοκρατικά κόμματα που ως κυβερνήσεις στη Γερμανία, τη Γαλλία και αλλού στοχοποιούν μετανάστες, καλούν το λαό να κάνει περισσότερες θυσίες για να συνεχίζεται ο πόλεμος και επιτρέπουν σε εθνικιστικές δυνάμεις να εμφανίζονται ως περιστέρια της ειρήνης. Έτσι έγινε και με τη Μελόνη στην Ιταλία, όπου ο λύκος μετατράπηκε σε αρνάκι και χρήσιμο σύμμαχο. Το ΚΚΕ δίνει όλες του τις δυνάμεις για να πιστέψει ο λαός στη δύναμή του, να πάρει την κατάσταση στα χέρια του, να συγκρουστεί με την πολιτική, τους σχεδιασμούς του κεφαλαίου και να απαλλαγεί από τους εκμεταλλευτές του. Σε αυτό το δρόμο πρωτοστατεί καθημερινά για την υπεράσπιση των λαϊκών δικαιωμάτων και ελευθεριών, για την υπεράσπιση του εργατικού λαϊκού εισοδήματος, της υγείας του λαού, της μόρφωσης των παιδιών του μαζί με τα ταξικά σωματεία, για την οικοδόμηση μιας κοινωνίας όπου εκεί πραγματικά θα επικρατεί η πλέρια δημοκρατία για την εργατική τάξη και το λαό.